Θεσσαλονίκη. Το παιχνίδι του Άρη με τη Λάρισα. The first 20 minutes is for them. They play better than us. It's a good team. They play well. They try all the time play. Είμαι ικανοποιημένος πρώτα απ' όλα γιατί κερδίσαμε. Τα πρώτα 20 λεπτά δεν ήμασταν καλά. Μετά όμως αρχίσαμε και ανεβαίναμε. And after the 20 minutes, I think we are better. We have chance to score in the first half. At the end, we score and also we control the game. Και μετά τα 20 λεπτά ήμασταν καλύτερα, αρχίσαμε να κάνουμε ευκαιρίες. Το δεύτερο μήχρονο πετύχαμε γκολ και δίκαια κερδίσαμε. And the only question for me is, no, I don't think in the future. I only think in the next game. Because the future, I don't know what happened. But the next game, I know we have chance. Δεν κοιτάω το μέλλον, κοιτάω το επόμενο παιχνίδι. Να ετοιμάσουμε την ομάδα για το επόμενο παιχνίδι, το κοντινότερο που είναι την άλλη εβδομάδα, την πιο άλλη εβδομάδα με το Λεβαδιακό. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο μέχρι την επίτευξη του τέρματος του Άρη, ο Άρης μπορεί να έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν είχε ευκαιρία εκτός από τη φάση του 32, νομίζω, του Ντικινή. Εμείς είχαμε τη μεγάλη φάση του αγώνα με τον Κουίκοβιτς, που αν έδινε καλύτερη πάσα στον Πίτη που ήταν ξεμαρκάριστος, θα βρισκόμασταν μπροστά στο σκορ. Παρ' όλα αυτά παίξαμε σε ένα γήπεδο γεμάτο, είχε πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι είμαστε άτυχοι, διότι δεχτήκαμε δύο αστεία γκολ όσον αφορά ήταν τυχερά τα γκολ. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Έχουμε 15 μέρες να προετοιμαστούμε ώστε να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι με τον Παναθηναϊκό, να κερδίσουμε τους 3 πόντους. I think in second half we play better and we create a lot of chance. And I'm happy that we took the 3 points today. Το πρώτο μήχρονο ήταν δύσκολο για μας, δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, είχαμε δυσκολίες στο να προσαρμοστούμε. Στο δεύτερο όμως ήμασταν ανώτεροι, κάναμε ευκαιρίες και κερδίσαμε δίκες στο τέλος. Μπήκαμε με το δεξί στην πρεμιέρα, συνεχίσαμε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για μας, γιατί παίζαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι τα εντός έδρας σε κάποιες φορές είναι πιο δύσκολα από τα εκτός. Υπήρχε λίγη νευρικότητα, υπήρχε λίγο άγχος μετά από τόσο 4 χρόνια παίξαμε μπροστά στο κοινό μας σε διαφορετικό βέβαια γήπεδο. Μια καλή ομάδα όπως είπα, αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά. Για μας ήταν πρόκληση ότι παίζαμε σε ένα γήπεδο γεμάτο και είναι σπάνιο αυτό για τα ελληνικά γήπεδα, για τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ήταν πρόκληση για μας, νομίζω μπήκαμε καλά στο παιχνίδι διαβασμένα. Αν εξαιρέσω 2-3 καταστάσεις στο πρώτο ημίχρονο δεν κινδυνέψαμε, δεν μας απείλησε ο Άρης να νιώσει ότι αξίζει κάτι παραπάνω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο όμως και στο δεύτερο ημίχρονο μία-δύο ευκαιρίες στην αρχή δεν γίνανε γκολ. Αδανίσαμε σε μία φάση, δεχτήκαμε ένα τέρμα και μετά από εκεί πέρα είναι δύσκολο σε αυτό το χρονικό διάστημα να αντιδράσεις. Η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο. Νομίζω όμως ότι δεν χρειάζεται να στεκόμαστε σε λεπτά και παιχνίδια που περνάνε. Έχουμε μπροστά ένα πρωτάθλημα, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Εντάξει, ήταν μία δύσκολη έδρα. Πιστεύω ότι κρατούσαμε καλά στην άμυνα μέχρι κάποιο σημείο. Πριν από τον γκολ είχαμε και μία φάση με τον Γκοϊκοβίτς, μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί εμείς. Μετά λίγο η έλλειψη συγκέντρωσης, ίσως να δεχτήκαμε έτσι τον γκολ. Ομάδα σαν τον Άρη που είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα των ομάδων που έχουν κερδίσει πρωταθλήματα, που έχουν κερδίσει τίτλους και που έχουν τη δυνατότητα να γεμίζουν ένα καφτατζόγλιο, να έχει στις τάξεις της στελέχη σαν τον κύριο Κολτσίδα, ο οποίος νομίζω μπέρδεψε τον τρόπο με τον οποίο εφέρεται ως ποδοσφαιριστής και τις αλητίες τις οποίες έκανε στον αγωνιστικό χώρο απέναντι και σε μένα προσωπικά και στους προπονητές μας αμέσως μετά το πρώτο γκολ. Οι χυδαίες εκφράσεις τις οποίες μας είπε, ο τρόπος που κινήθηκε μπροστά σε τόσους χιλιάδες κόσμο, δεν τιμά τον Άρη. Εμείς παρόλα αυτά θέλουμε να σας πούμε ότι η γενικότερη φιλοξενία υπήρξε αρίστη και μας ξένησε πραγματικά αυτή η έκφραση μίσους του Κολτσίδα. Και δεν θέλω να πω ότι εμείς είμαστε μια ομάδα και εκεί θα κάνει τα ίδια. Εμείς προσπαθούμε πραγματικά να απαντάμε μόνο σε προκλήσεις. Φοβάμαι ότι δεν θα κάνει τα ίδια πράγματα στη Λάρισα. Αυτές οι ψευτομαγκές έχουν τελειώσει το ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι λίγο ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται και διαιτητές σαν τον Τζοβάρα. Ξέρετε ποιος είναι ο Τζοβάρας. Είναι ένας από τους 4 διαιτητές που είχε ζητήσει ο Μελισανίδης λίγο πριν τον ξυλοδαρμό του ζωγράφου. Είναι αυτός που είπαν, ένας από αυτούς τους 4 που είχε ζητήσει να τον παίζουν. Όταν η ομάδα αυτή ήταν εκεί που ήταν.